Δημοτική Σύμβουλη. Κύριοι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, κύριοι Πρόεδροι και Προεδρίες των Συλλόγων, κύριοι υποψήφοι Νομαρχιακής Περιφερειακής Σύμβουλη, κύριοι υποψήφοι Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε, που είναι εντυπωσιακή. Σας ευχαριστούμε στο κάλεσμά μας, την πρώτη αυτή συγκέντρωση εδώ στο Κόρφι, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ο συνδυασμός μας και θα σας μιλήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος Άνδρου, μαζί για την Άνδρο, ο Δημήτρης Ολοτσάρης. Ο Δημήτρης, ένας άνθρωπος νέος, δημιουργικός, ένας άνθρωπος με αυτοδιοικητικό παρελθόν και με μία πετυχημένη πορεία. Ένας άνθρωπος αποτελεσματικός ως έπαρχος. Ένας άνθρωπος με όραμα, που θα το διαπιστώσετε εξάλλου σε λίγο. Ένας άνθρωπος με ένα χαμηλό προφίλ, ευγενικό και ενωτικό. Έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε τη δεδομένη στιγμή, που όλα τα προβλήματα της Άνδρου όχι απλά παραμένουν άλυτα, όλα τα μεγάλα προβλήματα του νησιού, όχι απλά παραμένουν άλυτα, αλλά τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να ανασκουπωθούμε όλοι μαζί για την Άνδρο και αυτό το κάλεσμα θα σας απευθύνει απόψε ο Δημήτρης Ολοτσάρης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Άνδρου, ο αυριανός Δήμαρχος της Άνδρου. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, για την παρουσία σας. Είναι συγκινητική. Είναι η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση στο Κόρφι, που η Κορφιανή είναι η ισχυρή πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα αυτή την ομιλία να την ευχαριστήσω, να την αφιερώσω στους ανθρώπους που με βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλους τους συνεργάτες μου στο επαρχείο, στη μνήμη του Κώστα που μόλις σήμερα αποχαιρετήσαμε και σε όλους τους συνεργάτες μου στο Μουστάκιο Πληροδότημα. Στο Χρήστο, στη Βάσο, στο Δημήτρη και πάνω απ' όλα στο Λάζαρο και πάνω απ' όλα στη Διαχειριστική Επιτροπή, τον Γιώργο Τοντερνάκο και τον Γιάννη τον Ξανθό. Επίσης, πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη συγκέντρωση σε δύο σπουδαία αυτοδιοικητικά στελέχη του νησιού που χάθηκαν αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο, τον Νίκο τον Θεολόγου και τον Γιάννη τον Κλινό. Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτά που τα ακούθησετε σήμερα, επειδή εσχεμένα θα έλεγα, πολύ συχαίουν μηνύματα και δυνατότητες, να ξεκαθαρίσω ότι από το 2010, με τον Καλλικράτη, ο Δήμος είναι το όργανο που δείχνει το ρυθμό ανάπτυξης, το στρατηγικό σχεδιασμό και είναι υπεύθυνο για την εξέλιξη του τόπου. Ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης είναι ο υποστηρικτικός, παύλα χρηματοδότης, που είναι απαραίτητη η συνεργασία ανάμεσα στους δύο βαθμούς. Πραγματικά, θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό για να καταλάβετε
πόσο λίγες αρμοδιότητες είχαμε σαν επαρχείο. Παρά τα αυτά, αναλάβαμε πρωτοβουλίες πέρα από τις αρμοδιότητες μας, γιατί θα τολμήσω να πω ότι στη δημόσια διοίκηση η λέξη αρμοδιότητα είναι η εύκολη δικαιολογία. Πραγματικά, σήμερα θέλω παρουσία και όλων των συνεργατών μου να σας θέσω το πρώτο και σημαντικότερο στόχο που θα έχουμε ως επόμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ σήμερα θέλω να σας μιλήσω για το μέλλον. Ο πρώτος στόχος είναι ο άνθρωπος και ιδίως οι νέοι. Όλοι μιλάνε για το πώς θα επαναφέρουν νέους στο νησί. Το πρώτο βήμα είναι πώς θα συγκρατήσουμε τους νέους που ήδη πάμε στο νησί και πώς θα δημιουργήσουμε συνθήκες αυτοί οι νέοι που έφυγαν να επιστρέψουν. Πέρα από την ποιότητα ζωής που εμείς πρέπει να διαμορφώσουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε και τις οικονομικές συνθήκες για να επιστρέψουμε. Ως έπαρχος, αλλά και ως μέλος της διαχειριστικής του Μουστακίου, πάντα έδινα προτεραιότητα στους νέους και στα νέα ζευγάρια, που είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργήσαμε τρεις παιδικές χαρές. Δημιουργήσαμε μία διαρκή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό έργο του Μουστακίου. Συντηρήσαμε το σχολείο του Μουστακίου και το σημαντικότερο όλο, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Τζανίρα, δίνοντας αξία στην ανθρώπινη ζωή. Ο Γιώργος ήρθε κάποια στιγμή στο γραφείο μου και μου είπε: «Δημήτρη, δεν αντέχω άλλο να βλέπω λευκά φέρετρα. Το κόρτι το έχει πληρώσει σκληρά αυτό». Με αφορμή αυτό δημιουργήσαμε τα σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης με το Ινστιτούτο Πάνου Μινολά. Και τη δημιουργήσαμε όχι μόνο για τα παιδιά του Κορθίου, για όλους τους μαθητές της ΑΜΡΟ. Μία προσπάθεια που εκτιμώ ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι βασική της επιδίωξη. Επίσης στηρίξαμε με υποτροφίες πολλούς μαθητές της περιοχής του Κορθίου μέσω του κληροδοτήματος, με μία βασική διαφορά. Βάλαμε προτεραιότητα στα παιδιά που τελειώσαν το Μουστάκιο, στα παιδιά που τελειώσαν το Γυμνάσιο, στα παιδιά που τελειώσαν το Λύκειο του Κορθίου. Με απότερο στόχο αυτά τα παιδιά, όταν τελειώσουν τις σπουδές τους, να έρθουν και να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Θα ήθελα να πω συγκεκριμένες υποσχέσεις για το μέλλον. Πάντα σε σχέση και με την νεολαία και με την ποιότητα ζωής και με την προσπάθεια συγκρότησης του πληθυσμού. Στις προτεραιότητες μας είναι το Κόρθι, στο Κόρθι να δημιουργηθεί παιδικός δημοτικός σταθμός. Επίσης, γνωρίζοντας τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα των σχολείων, άμεσα να ξεκινήσουμε μελέτη για νέο δημοτικό σχολείο. Επίσης, ο χώρος που βρισκόμαστε, να αξιοποιήσουμε το πολιτιστικό κέντρο, να το αξιοποιήσουμε με δράσεις που να μπαίνουν στον οικογενειακό κουμπαρά, να βοηθάνε το οικογενειακό πρωτοφόλι και να βοηθάνε την εκπαίδευση και την ποιότητα των παιδιών μας. Αφορμή είναι ένας πατέρας που με έπιασε από τον Κόρθι και μου είπε: «Το αυτονόητο για πολλούς, εμένα είναι 40 χιλιόμετρα τη φορά». Του λέω: «Τι εννοείς?». Μου λέει: «Για να πάω την κόρη μου μπαλέτο στη χώρα, κάνω 20 χιλιόμετρα για να πάω και 20 για να γυρίσω». Επίσης, αυτές οι δράσεις, πάντα με στόχο το να βοηθήσουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, θα χρηματοδοτούνται από το Δήμο. Το Δεκέμβριο,
με αφορμή το ότι παρακολούθησα μια εκδήλωση του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική πραγματικά δουλειά, αμέσως σκέφτηκα μα γιατί αυτό να μην γίνεται σε όλη την Άνδρο. Έχουμε μια οργανωμένη δομή. Με τη βοήθεια της επόμενης Δημοτικής Αρχής θα δημιουργηθούν παραδείγματα του Μουσικού Συλλόγου στο Κόρθι, στο Μπατσί και στο Γαύριο. Επίσης, όταν ξεκινήσαμε αυτή την πορεία προς τις εκλογές, κάναμε το αυτονόητο, να πάμε στον κόσμο και να μιλήσουμε μαζί τους. Δεν είμαστε υποστήριξη που ξέρουμε τι θα κάνουμε. Υπάρχουν δύο ναυτικοί όμιλοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Δεσμευόμαστε ότι θα τους στηρίξουμε, όπως και το κάναμε ήδη με την παρουσία μας. Δεσμευόμαστε όμως ότι θα διευκολύνουμε το κάθε ανδριώτικο νοικοκυριό, το οποίο πρέπει να συμμετέχει και να έχει δικαίωμα των παιδιών τους στην ναυτική τέχνη, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά των παιδιών από τις απομακρυσμένες περιοχές Μπατσί, Γαύριο και Γοριά. Στο Κόρθι δεσμευόμαστε, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο ρόλο, ότι θα στηρίξουμε τη Χιντσέτ και το Σύλλογο Γυναικών. Δύο δομές οι οποίες πραγματικά προσφέρουν στην κοινωνία. Το σημαντικό όταν κάνεις διοίκηση δεν είναι να ανταγωνίζεσαι, αλλά να συνεργάζεσαι. Τους ευχαριστούμε πραγματικά από την καρδιά μας για ό,τι προσφέρουν, όπως επίσης ευχαριστούμε θερμά όλους τους συλλόγους γονέων του Κηδεμόν που έχουν φτάσει να υποκαταστήσουν το Δήμο στη συντήρηση και στη λειτουργία των σχολείων. Θα είμαστε δίπλα τους, ευελπιστώντας ένα καλύτερο επίπεδο. Επόμενος στόχος είναι η υγεία. Χωρίς αυτήν, μέλλον δεν μπορούμε να έχουμε και να απολαύσουμε τον τόπο μας. Είναι σύνηθες το φαινόμενο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να εγκαταλείπουν για 4 και πλέον μήνες τους δύσκολους του χειμώνα το νησί μέσα από αυτή την ανασφάλεια. Δεν μπορώ να ανεχτώ το αγροτικό ιατρείο του Κορθίου που με τόσες προσπάθειες κατάφερε να φτιάξει ο έμισος Γιάννης Γλινός να μην λειτουργεί. Ήδη με την υποψηφιότητα της Μαρίας Κουρέλη δημιουργούμε τις συνθήκες για την άμεση επάνδρωση του ιατρείου. Υπόσχομαι ότι με κάθε κόστος το ιατρείο θα λειτουργήσει στους πρώτους μήνες θητείας. Πραγματικά το δικαίωμα στην υγεία δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει κανείς. Ένα μεγάλο στοίχημα για το Κόρθι είναι να ξεπεράσουμε αυτό που λέτε όλοι σας και οι δύο οι επαγγελματίες. Ότι πρώτα περιμένουμε να γεμίσει όλο το νησί και ύστερα να φτάσουμε στο Κόρθι. Το Κόρθι πρέπει να γίνει προορισμός. Και για να γίνει προορισμός πρέπει στρατηγικά να αναπτύξουμε τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως τα πολιτιστικά του μνημεία, το κάστρο του Κοχύλου, την εκκλησία του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου. Θα μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία που είχα, σοκαριστική για μένα. Όταν περίπου πριν 2 χρόνια επισκεφτήκαμε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, μαζί με τον Γιώργο τον Τρανάκο συναντήσαμε περιττώματα από αγελάδες μες στο μνημείο. Εκεί πεισμόσαμε και εγώ και ο Γιώργος και ο Γιάννης όταν το μεταφέραμε. Αμέσως αναλάβαμε πρωτοβουλία για την επικεράμωση μέσω του Μουστακίου και κάναμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο ήταν να δημιουργήσουμε μαζί με το Σύλλογο των Αϊδονίων και το Σύλλογο του Μουστακίου και τους ευχαριστώ πολύ μία σπουδαία εκδήλωση στο νέο κτίριο του Μουστακίου, στο Πανεπιστήμιο, για την ανάδειξη του συγκεκριμένου μνημείου. Το λάθος που κάνουν οι αρχαιολόγοι είναι ότι ποτέ δεν μας πήραν το χέρι και να μας βοηθήσουν να εκτιμήσουμε την πολιτιστική πρίκα που έχουμε. Πραγματικά, για να μπορείς να γίνεις προορισμός,
για να μπορείς να αναδείξεις τα πλεονεκτήματά σου και εν τέλει να μπορείς να τα πουλήσεις, πρέπει να τα γνωρίσεις. Και όλοι ζητάνε από εμάς πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως και η μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο Ανοιχτό Θέατρο για το Στρόφυλλα, βοήθησε πολύ κόσμο να εκτιμήσει αυτό που έχει και δεν γνωρίζει. Επίσης, ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του Κορθίου σε σχέση με την υπόλοιπη Άμμρο είναι η ίδρυση του ΚΠΕΡ. Όλοι γνωρίζετε τους επαγγελματίες ότι περιμένετε τις εκδρομές για να δουλέψετε. Όλοι γνωρίζετε ότι μέσα από το ΚΠΕ το Κόρθι γίνεται γνωστό και βγάζει πραγματικά και ένα έντονο περιβαλλοντικό προφίλ που να ξέρετε ότι έχει μεγάλη σημασία πια στις μέρες μας. Εμείς ως Μουστάκιο το στηρίξαμε, το συντηρήσαμε, το βοηθήσαμε. Ο Δήμος ήταν από μόνο. Έργα υποδομής. Πραγματικά το Κόρθι ταλανίζει και έχουν αγωνία όχι μόνο οι ψαράδες, αλλά και οι επαγγελματίες του Κορθίου για την αποπεράτωση του αλλιευτικού καταφυγείου. Θα ήθελα εδώ να δηλώσω, επειδή έκανε μια σχετική αναφορά και ο συνδημοσίευσης μου ο κ. Μπάρας για την Ευθύνη της Περιφέρειας, ότι τα λιμενικά, ότι τα λιμάνια ανήκουν στα λιμενικά ταμεία. Η σύγχυση, όπως και για τα σχολεία, όπως και για τα γιατρία, έχει προέλθει από την πρόθεση της περιφέρειας ή πρώην νομαρχίας να βοηθήσει. Επειδή πριν τη συνένωση των τριών δήμων δεν υπήρχε η τεχνική υποστήριξη του έργου, είχε αναλάβει η ίδια η νομαρχία. Το κληρονόμησε η περιφέρεια. Δεν θα αποποιηθώ ευθύνες. Πράγματι, μετά το 2011, η δική μας τεχνική διεύθυνση στη ΣΥΡΟ, η υποστελεχωμένη, φέρει ευθύνη, πραγματικά φέρει ευθύνη και αυτή ως ενδιάμεσος για το αλλιευτικό καταφύγιο. Αλλά ο κύριος φορέας ποτέ δεν ζήτησε την απεμπλοκή. Όταν αυτό το ξεκινήσαμε, ανταποκρίθηκε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2010 εγγράφτηκε ένα ποσό 1.800.000 ευρώ για το έργο του αλλιευτικού καταφυγείου. Μέχρι και σήμερα έχουν απορροφηθεί 482.000 και είναι δεσμευμένα για το συγκεκριμένο έργο 1.317.000. Το πρόβλημα είναι ότι για να μπορέσουμε αυτά τα χρήματα να τα απορροφήσουμε και επιτέλους να τελειώσει το αλλιευτικό, πρέπει το λιμενικό ταμείο να επικαιροποιήσει, οριμάσει τις μελέτες για να μπορεί να γίνει η απορρόφηση. Άρα η ευθύνη από κάποιο σημείο και μετά είναι αποκλειστικά και μόνο του λιμενικού ταμείου που φορέας είναι ο Δήμος. Συντήρηση και κανονική λειτουργία του βιολογικού. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Για να πάψει το φαινόμενο το λιμάτο να τρέχουν στους δρόμους και επειδή πραγματικά ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος και στηρίζεται καλή ώρα στις προσπάθειες του Προέδρου ή του εκάστοτε Προέδρου αλλά και κάποιων υδραυλικών, η λύση είναι μία και συγκεκριμένη. Διενέργεια διαγωνισμού για τη συντήρηση και τη λειτουργία των βιολογικών χώρας και Κορθίου. Μία ισχυρή σύμβαση απαιτητική που θα διασφαλίζει και τη συντήρηση και τη λειτουργία. Αυτό είναι δέσμευση. Επίσης, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα δημοτικά κτίρια. Υπάρχει από το 2014 μελέτη του Δημήτρη του Βακή στο Σιρτάρι του Δημάρχου,
τίποτα δεν έγινε. Επίσης, ήρθε η ώρα πια στο νησί με τα περισσότερα νερά να διαχειριστούμε αυτά τα νερά προς όφελός μας. Όπως έχετε δει σε ένα έντυπο που κυκλοφορήσαμε, είναι δέσμευση ότι θα εφαρμοστεί η μελέτη του Βαγγέλη του Πυσία που προβλέπει την κατασκευή μικρών υδατοδεξαμενών. Όχι μόνο για την διαχείριση των νερών, αλλά και για την περιβαλλοντική αναβάθμιση, και είναι η μόνη λύση τελικά, γιατί έχουμε μάθει να μας αρέσουν τα μεγάλα έργα και τα μεγάλα λόγια, ιδίως στην, αυτή την ύποπτη προεκλογική περίοδο. Αυτή η μελέτη δίνει απάντηση στην δύσκολη γεωγραφική κατάσταση του νησιού. Έχουμε ένα νησί με 4 κεντρικά χωριά και με 3 δορυφόρους. Άρα αν φτιάχναμε οπουδήποτε ένα φράγμα, πραγματικά η διανομή του νερού θα ήταν τόσο κοστοβόρο που δεν θα σήμερα να το λειτουργήσουμε. Άρα αυτό το μοντέλο είναι το ιδανικό για τη διαχείριση των επιφανειακών νερών. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνολικά η Άμβρος, ειδικότερα το Κόρθι και ειδικότερα και οι επισκέπτες του νησιού, είναι οι συγκοινωνίες. Ένα Κόρθι χωρίς τράπεζα και χωρίς γιατρό. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το ΚΤΕΛ και θα καταθέσουμε νέα πρόταση ως νέα δημοτική αρχή για την επίλυση του προβλήματος. Να ξέρετε ότι όλα σε όλα τα προβλήματα, το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσει το πρόβλημα. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι το πιο σημαντικό. Η διοίκηση του Δήμου. Όσον αφορά τη διοίκηση του Δήμου, πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους του Δήμου. Ένας επιστολεχωμένος Δήμος με μια δημοτική αρχή που δεν τους στηρίζει. Να ξέρετε ότι στο επαρχείο δεν τα έχουμε όλους καλά. Ποτέ δεν έκανα πολιτική με την υπογραφή τους. Πάντα τους στήριζα και πάντα είχαν εμπιστοσύνη σε μένα. Είναι βασικό χαρακτηριστικό για να μην χάσεις το διοικεί. Ο Δήμος χρειάζεται πλήρη διαφάνεια. Μία διαφάνεια που εσείς οι Κορθιανοί γνωρίσατε πώς τη χειριζόμαστε στο Μουστάκιο. Χρειάζεται να ξεκινήσει πάλι η ζωντανή μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων. Θα πω στην πρόκληση, αλλά εγώ θα το πραγματοποιήσω, να πω αυτό που συνήθως λένε σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Θα γίνονται, γιατί πια έχουμε και ένα χώρο υπέροχο εδώ στο Κόρθι, Δημοτικά Συμβούλια σε όλες τις περιοχές της Άνδρου με θέματα που θα αφορούν την περιοχή. Επίσης, ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως άνθρωπος που έχω καλέσει και έχω εμπνεύσει νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην παραγωγική ηλικία και ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι δέσμευση ότι οι τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνονται πρώτη και τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα. Να υπάρχει προγραμματισμός όχι μόνο για τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά για όλους εσάς. Πραγματικά σας χρειαζόμαστε δείπνα, ιδίως σε μια μειοψηφική διοίκηση που πρέπει παρουσία κόσμου να πρετανεύει η λογική και όχι το παραγοντιλίκι. Θέλουμε και θα έχουμε συνεχή επικοδομητική συνεργασία με όλα τα τοπικά συμβούλια, ανεξάρτητα με το σε ποια παράταξη άνοικαν όταν εξελέγησαν. Τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να τις αφήσουμε να επιλέξουν τους ικανότερους, τους πιο άξιους ανθρώπους, χωρίς παραταξιακές ταυτότητες. Μοναδικό κριτήριο πρέπει να είναι ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα την επόμενη ημέρα. Εμείς, επειδή πραγματικά εμείς στο Μαζί για την Άνδρο πιστεύουμε
ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να επιλέξει τους καλύτερους, δεν θα δώσουμε ταυτότητα σε κανένα τοπικό υποψήφιο. Και για να μην αδικήσω ακόμα τους υποψηφίους του κυρίου Σουσούδη, που επέλεξε μια άλλη διαδρομή, καλό αμερόληπτα να στηρίξετε τους πιο άξιους, ακόμα και αν βρίσκονται εκεί. Πρέπει να ενώσουμε και όχι να διχάσουμε στη λογική της εισπύρωσης και του εκλογικού αποτελέσματος. Με το που αναλάβουμε, αμέσως θα δημιουργήσουμε στο Δήμο γραφείο παρακολούθησης και έβρεσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να απορροφήσουμε επιτέλους αυτό το νησί χρηματοδοτήσεις που τώρα χάνονται για την Άμβλο και πηγαίνουν σε άλλα νησιά. Αυτό το γραφείο θα είναι υποστηρικτικό ακόμα και για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Επίσης, με την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει πλέον από το Μουστάκιο Κληροδότημα, θα ιδρύσουμε γραφείο διαχείρισης και συντονισμού όλων των κληροδοτημάτων της Άνδρου, με τη λογική της μεγιστοποίησης της ανταπόδοσης στην κοινωνία μας. Πραγματικά, στην πρόσφατη επίσκεψη που είχε η αποκεντρωμένη, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας το ότι δηλώσαν ότι αποτελούμε πρότυπο για όλα τα κληροδοτήματα του Νοτίου Αιγαίου. Όλοι μαζί πρέπει να κερδίσουμε το στίχημα της επέκτασης της τουριστικής σεζόν. Είμαι, με την μέσω της οικογενειακής μας επιχείρησης, από τους ιδρυτές της μη κερδοσκοπικής εταιρείας CTN. Είναι μια εταιρεία όπου οι ίδιοι άνθρωποι της αγοράς αντιδράσανε στην ανάγκη προβολής και εξέλιξης αυτού του νησιού. Με τα δικά μας χρήματα, ουσιαστικά προβάλαμε με σχεδιασμό και με ειδικούς το νησί. Τα αποτελέσματα ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται. Ένα άλλο μεγάλο στοίχημα είναι η κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα είναι μία μορφή τουρισμού που όσοι δεν την ξέρουν, πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δεσμεύομαι ότι από τις πρώτες προσλήψεις που θα γίνουν στο Δήμο είναι ειδικό σύμβουλος που θα οργανώσει την τοπική κοινωνία για την κρουαζιέρα. Να ξέρετε ότι το προϊόν κρουαζιέρα αυτή τη στιγμή έχει έρθει σε κορεσμό, επειδή επαναλαμβάνονται οι ίδιοι προορισμοί. Η Άμβρος με τα 5 μοναστήρια και με τους τόσους αρχαιολογικούς χώρους είναι ένας ιδανικός προορισμός για να μπορέσουμε να εδραιωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Θα μου πείτε, μα λείπουν τα έργα υποδομής. Απάντηση. Εδώ και 10 χρόνια, συγκεκριμένη εταιρεία που φέρνει κρουαζιόπλο στο Πατσί για την Αγία Μαρίνα ζητά 2 δέστρες αξίας ούτε 50.000 ευρώ. Να σας επισημάνω επίσης ότι στο θέμα της κρουαζιέρας, ο κορυφαίος προορισμός που είναι η Σαντορίνη δεν έχει καν δέστρες. Ο κίνδυνος είναι όμως, πριν πάμε σε αυτό, να οργανωθούμε εμείς ως κοινωνία πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Να ξέρετε, μία επίσκεψη στην κρουαζιέρα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για διακοπές στο νησί μας. Δηλώνουμε την πλήρη στήριξή μας στο Άνδρος Ρούτσου. Είναι η ιδανική εναλλακτική μορφή τουρισμού. Μία συμπληρωματική στην καθιερωμένη σεζόν. Μία δράση που δρά συμπληρωματικά και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά. Εμείς ως Περιφέρεια τα στηρίξαμε. Ως Δήμος πραγματικά δεσμεύομαι ότι θα τους στηρίξουμε. Είναι κάτι που μπορεί
να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδίως στον επιχειρηματικό κόσμο, που δεν αντέχει να κρατάει η μαγαζιά 12 μήνες τον χρόνο με 40 μέρες σεζόν. Επίσης, από εδώ, από το Κόρδι, η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που έγινε με αφορμή ότι η περιφέρειά μας είναι η γαστρονομική περιφέρεια για το 2019. Μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού που μπορούμε να αναπτύξουμε είναι ο γαστρονομικός, με ανάδειξη τοπικών συνταγών πέρα από τη φρουτάλια, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τοπικά προϊόντα. Να ξέρετε ότι η Νάξος είναι το παράδειγμά μας για το πώς θα αναπτύξουμε αυτή τη μορφή. Πρωτογενής τομέας. Το 2014, όταν αναλάβαμε, πήραμε την πρώτη δύσκολη πολιτική απόφαση. Ήταν να σταματήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο των υπογραφών των ομαρχών, παίζοντας με την ψυχή των κτηνοτρόφων και των επαγγελματιών για το αν είναι ανοιχτό ή όχι το σφαγείο. Με αφορμή το προεδρικό διάταγμα που είχε βγει το Φεβρουάριο του 2014 περί μικρής δυναμικότητας σφαγείων, επιλέξαμε να κλείσουμε τα σφαγεία, να πάρουμε το πολιτικό κόστος. Και οφείλω να αναγνωρίσω ότι και ο Δήμος ακολούθησε και έκανε τις ανάλογες προσαρμογές, αφού πρώτα μας κατηγόρησε ότι το κάνουμε για πολιτικούς σκοπούς. Αυτή τη στιγμή τα σφαγεία λειτουργούν νόμιμα. Ελπίζω. Επίσης, ένας από τους μεγάλους στόχους είναι η διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με το τοπικό, με το τουριστικό προϊόν. Σε αυτά κρύβονται μέσα σε δύο λέξεις. Ποιότητα, ράφι. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη δημιουργία ενός σήματος ποιότητας. Ενός σήματος ποιότητας που θα πιστοποιεί επιχειρήσεις που έχουν τοπικά προϊόντα και θα πιστοποιεί και τοπικούς παραγωγούς που θα τα διαθέτουν. Όλη η διαφημιστική καμπάνια της νέας δημοτικής αρχής θα είναι πάνω σε αυτό το σήμα. Μόνο έτσι μπορούμε να οδηγήσουμε ξανά τον αγρότη να παράγει και τον κτηνοτρόφο να πουλάει στην Άμβλο. Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε ένα νησί και σε μια περιφέρεια που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές χωρίς να εξάγουμε. Έρχονται εδώ οι πελάτες μας. Πρέπει να οργανώσουμε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε πραγματικά να μεγιστοποιήσουμε το πλούτο, το παραγόμενο που θα μείνει στον τόπο και άρα τους μόνιμους κατοίκους που θα μείνουν στον τόπο. Ένα άλλο μεγάλο στοίχημα που κάναμε δράσεις μέσα και από το Μουστάκιο αλλά και από το επαρχείο είναι η μελισσοκομεία. Σε πλήρη συνεργασία με το Μελισσοκομικό Σύλλογο θα αναπτύξουμε, θα τυποποιήσουμε και θα εδραιώσουμε το προϊόν αυτό. Ήδη έχουμε κάνει σεμινάρια για την βιολογική μελισσοκομεία. Έχουν βγει υποτροφίες από το Μουστάκιο και από την εταιρεία Πηγαία για την εκπαίδευση 7 μελισσοκόμων, μέσω της οποίας έχουν προκύψει και συνεργασίες. Χυτή ανακύκλωση. Θα σας κάνω μια μικρή αναφορά. Θα κάνουμε ειδική εκδήλωση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Να ξέρετε όμως ότι για όλους εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες πραγματικά είναι απαραίτητη η λύση του συγκεκριμένου προβλήματος. Η πολιτική της Δημοτικής Αρχής μας προσβάλλει ως κοινωνία. Δεν γίνεται προοπτική δημιουργίας χώρου υγειονομικής ταφής ενώ έχεις διαλύσει την ανακύκλωση. Για να φτάσεις να έχεις υπόλοιμα, πρέπει να κάνεις ανακύκλωση. Γιατί άραγες η Δημοτική Αρχή αναλώθηκε στις απευθείας αναθέσεις, ακόμα και με εργολάβους, οι οποίοι δεν είχαν
καν τις αδειοδοτήσεις για να παραδώσουν ανακυκλώσιμα στα κλάη στην Αθήνα. Για ποιο λόγο δεν έγινε ένας διαγωνισμός με βάθος τετραετίας, με στόχους και αποτελέσματα? Η λύση για ένα κλειστό κύκλωμα, για ένα κλειστό σύστημα, όπως είναι το νησί μας, των 7.000 περίπου μόνιμων κατοίκων, είναι η ανακύκλωση στην πηγή, με δημιουργία 5 ρευμάτων ανακυκλώσιμων, με συνεχή ενημέρωση και επίσης με οικονομική ανταπόδοση, όχι απαραίτητα σε προσωπικό επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο συλλόγων, ώστε να επιστρέφουν τα χρήματα στην κοινωνία μας. Δεσμευόμαστε ότι στον πρώτο χρόνο της διοίκησής μας ο δεματοποιητής θα φύγει από τη Σταυροπέδα. Όσο κουκουλώνουμε ένα πρόβλημα, ποτέ δεν θα το λύσουμε. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και η εδραίωση της ανακύκλωσης. Έχουμε πάρει σαφή θέση στον πρώτο έντυπο. Θα έχουμε εκτενή αναφορά στη συγκεκριμένη στην δημιουργία του χιτή. Θα ήθελα όμως εδώ να σας πω, επειδή πραγματικά για μένα προσωπικά το νησί μου είναι πάνω από τις πολιτικές φιλοδοξίες, δεν λογάριασα το πολιτικό κόστος όταν είπα το αυτονόητο, δηλαδή να συνεχιστεί η διαδικασία στο ΠΕΣΠΑ και να βγάλει απόφαση. Ποτέ δεν υπέδειξα απόφαση και δεν είχα και τη δυνατότητα να το κάνω. Ένας από τους λόγους επίσης που πρέπει ο δεματοποιητής να φύγει από τη Σταυροπέδα είναι η ανάδειξη ενός από τα σπουδαιότερα μνημεία του νησιού, του Στρόφυλλα. Υπάρχουν οι δυνατότητες αυτός εδώ ο τόπος να γίνει παγκόσμιος προορισμός. Μιλάμε για την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, 4.000 π.Χ. Και εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να τα ρίχνουμε και το τελευταίο διάστημα να τα καίμε. Επίσης, ανάδειξη και γνωστοποίηση πρωτίστως στον τόπιο κόσμο όλων των αρχαιολογικών χώρων του νησιού. Ζαγορά, Παλαιόπολη, Ψηλή. Προτεραιότητά μας επίσης είναι η διάσωση του πύργου του Αγίου Πέτρου, όπως και της Μονής του Παντοκράτορα στις Γίδες. Όπως επίσης της φάμπρικας που ήδη υπάρχει χρηματοδότης και του πύργου του Πίστη. Μπορεί σε πολλούς αυτά να ακούγονται αδιάφορα. Κάποτε έτσι και εγώ τα αντιλαμβανόμουν. Να ξέρετε ότι αυτές είναι οι ευκαιρίες που μπορούν να μας ξεχωρίσουν σαν νησί. Θα κάνω μία αναφορά στο Μουστάκιο κληροδότημα. Αναλάβαμε τη διοίκηση του τέλη Οκτωβρίου του 2014. Ανασυγκροτήσαμε το Μουστάκιο, προσλάβαμε έναν άνθρωπο για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στην Αθήνα με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είχαμε 5 διαμερίσματα διαλυμένα. Τα ανακαινήσαμε με απόλυτα καθαρό τρόπο, δίνοντας περίοδο χάριτο και σε πολλές φορές συγκεκριμένο ποσό. Δεν αναλάβαμε καμία εργολαβία εμείς. Αυτή τη στιγμή είναι όλα νοικιασμένα. Επίσης, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον αβεβαιότητας, όπως ο Αύγουστος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος του 2015, σε μια χώρα υπό capital control και υπό συνθήκες εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταφέραμε και κλείσαμε ίσως τη σπουδαιότερη συμφωνία
με τον Όμιλο Βενέτη για την ενοικίαση του Τζάκσον. Με αρχικό ενίκιο 15.000 ευρώ το μήνα και προπληρωμή 6 Αυγούστου του 2015 ένα χρόνο για τις εγγύησεις μισθών. Αυτό ήταν μια βαθιά οικονομική ανάσα που χρειαζόταν το Μουστάκιο εκείνη τη στιγμή. Όμως αυτή τη συμφωνία υπήρχε και ένα άλλο μεγάλο μυστικό. Η πλήρη κατεδάφιση και η κτίση ενός νέου κτηρίου μιας επένδυσης πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε 2 μήνες όλοι θα έχετε πρόσβαση στο Τζάκσον με μοναδική υποχρέωση του Μουστακίου να το παραλάβει όταν λήξει η 20ετής ενοικίαση. Πέρα από τα χρήματα που ξοδεύονται για να γίνει αυτό το κτίριο, είναι τα πρόστιμα που κλειτώνουμε και είναι και η προσαρμογή στο νέο ρημοτομικό που υπήρχε στην περιοχή. Μας υποχρέωνε λοιπόν το υφιστάμενο κτίριο να μπούμε 2,5 μέτρα μέσα. Με ιδίους πόρους του πληροδοτήματος κατασκευάστηκαν 3 παιδικές χαρές και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Μουστακίου, στα Ιπάτια και στα Ιδόνια. Ένα γήπεδο μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο. Συντηρήθηκε το κτίριο του Μουστακίου. Ένα πολύ σημαντικό. Καθιερώσαμε δημοκρατικές διαδικασίες, λαϊκές συνελεύσεις, ώστε να μπορεί η περιοχή να ελέγχει και να γνωρίζει τη λειτουργία του πληροδοτήματος. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό. Έχουμε στείλει προσέγγιση και νομίζω αυτές τις μέρες θα επιστρέψει τον οργανισμό λειτουργίας του πληροδοτήματος. Είναι ο κανονισμός βάσει του οποίου μπορεί να λειτουργήσει το πληροδότημα. Αυτά, να ξέρετε, είναι πολύ σπουδαία πράγματα για να μην επιστρέψει το Μουστάκιο στο κακό παρελθόν. Αποπληρώσαμε τον εργολάβο και παραλάβαμε το νέο κτίριο. Προκηρύξαμε το 2017 4 υποτροφίες ΑΕΤΕΗ και 1 μεταπτυχιακού. Υπογράψαμε συμβάσεις με τους υπότροφους που είχαν προκύψει από την προκήρυξη του 2009. Έχουμε εξοφλήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της υποχρέωσής μας και αυτή τη βδομάδα εξοφλήθη πλήρως η υποχρέωση που είχαμε αναλάβει για το 2008. Στόχος μας είναι ότι όταν κλείσουμε τη θητεία να έχουμε εξοφλήσει όλες τις υποτροφίες. Σας καλώ την Τρίτη του Πάσχα στο καινούριο κτίριο του Μουστακίου, όπου θα γίνει η παράδοση στους εθελοντές μας του νέου πυροσβεστικού οχήματος που αγόρασε το κληροδότημα. Είναι η αντίδραση της Διαχειριστικής Επιτροπής, μια και στην Διαχειριστική έχουν και 2 εθελοντές, τον Γιάννη τον Ξανθό και τον Γιώργο Τρανάκο, μετά το κακό από το μάτι. Όχι στα ψηφοδελτία, Ιωάννα. Διαχειριστική. Είναι η αντίδραση. Είναι ένα πυροσβεστικό όχημα που θα εδρεύει στην πίσω μεριά και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλου του νησιού, πρωτίστως όμως του Κορθίου. Όταν το κακό ξεκινήσει, αν δεν το έχεις προβλέψει, πραγματικά δεν το προλαβαίνεις. Σας είπα πριν για το σεμινάριο που κάναμε σε όλους τους μαθητές του νησιού. Όπως επίσης τη σπουδαία δουλειά που έχει γίνει για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ολοκληρώνοντας την επικεράμωση και έχουμε ήδη προβλέψει στον προϋπολογισμό χρήματα ακόμα και για την ανασκαφή. Να ξέρετε όμως ότι έχουμε πάρει και μια πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση
επειδή εμείς στο κληροδότημα λειτουργούμε ως ομάδα, παρόλο που μπορεί να βρισκόμαστε προεκλογικά και σε διαφορετικές παρατάξεις, ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι δημοτικές εκλογές, κανένα έργο για το 2019 δεν θα εκτελέσει το Μουστάκιο. Δεν περιμένουμε τις εκλογές για να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Επίσης, κανένα αποτέλεσμα των υποτροφιών που θα προκηρυχθούν μέσα στο Μάιο δεν θα ανακοινωθεί πριν γίνουν οι εκλογές. Εκλογές θα κάνουμε με το λόγο μας, με τα επιχειρήματά μας και όχι με τα λεφτά των πληρωτημάτων. Για το έργο του υπαρχείου. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Ήταν μια κατάσταση η οποία έπρεπε να προσαρμοστούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ανασυγκροτήσαμε τις υπηρεσίες, πήραμε την πολιτική απόφαση και ανοίξαμε τις τεχνικές υπηρεσίες και ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται πράγματα, παρόλο που είναι υποστελεχωμένες. Στο οδικό δίκτυο, πάνω από 1.300 έχουν δημοπρατηθεί, άλλα έχουν γίνει, άλλα εκτελούνται. Θέλω όμως μία απάντηση σε όλη αυτή την τσουβαλοποίηση που επιχειρούν κάποιοι σε σχέση με το εκλογές έχουμε έργα κάνετε. Αυτή η εργολαβία που τώρα εκτελείται έχει ξεκινήσει εδώ και 2,5 χρόνια. Και πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω αν το να καθαρίσουμε 30 τεχνικά από τα πίκια μέχρι την Άρνη, πόσους ψήφους θα μας πάρουν, θα μας φέρουν. Ούτε καν οι ντόπιοι δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Αλλά αυτό είναι η λειτουργία για να κρατήσουν το οδικό δίκτυο όρθιο. Επίσης, στο χωριό του Αμολόγου, το σημαντικότερο έργο που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια είναι η τσιμεντόστρωση του κεντρικού οδικού δικτύου που είχε διαλυθεί. Είναι επαρχιακό. Το κάναμε. 40 ψηφίζουν. Πραγματικά. Είναι για προεκλογική περίοδο αυτό. Συνδράμαμε στο Δήμο στις επισκευές των σχολικών κτηρίων με 2 συμβάσεις, μία 132.000 ευρώ, ήδη στο Κόρθι τα κουφώματα που έχουν αναλαχθεί σε δημοτικό και στο γυμνάσιο Λύκειο είναι από αυτή τη σύμβαση. Είναι μία μελέτη που έκανε ο Δήμος Άνδρου και ένα διαγωνισμό που εκτέλεσε ο Δήμος Άνδρου και πλήρωσε η Περιφέρεια. Η πρώτη σύμβαση λοιπόν ήταν 132.000 ευρώ και η δεύτερη 140. Ήδη έχουμε δεσμευτεί και περιμένουμε μετά από τα έκτετα γεγονότα και στο γυμνάσιο Λύκειο Κορθίου αλλά και στο δημοτικό της χώρας. Ήδη έχουν δεσμευτεί 90.000 ευρώ και περιμένουμε τη μελέτη από το Δήμο Άμμου. Δημοτικό στάδιο χώρας. Η μονοπρόσωπη τεχνική υπηρεσία έφτιαξε τη μελέτη. Ήδη έχουμε υπογράψει προγραμματική σύμβαση 60.000 ευρώ και είναι ο Δήμος να δημοπρατήσει το συγκεκριμένο έργο. Αυτά για όποιους λένε ότι δεν θέλαμε τη συνεργασία με το Δήμο. Επίσης, εδώ και 3 χρόνια έχουμε υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο να δικαιολογήσω και την καθυστέρηση ένα χρόνο επειδή αλλάξαμε το σχέδιο και βάλαμε και προσθέσαμε και την παιδική χαρά στον υποριό, τις παιδικές χαρές στο Γάβριο, στο Μπατσί και στον υποριό, ύψους 132.000 ευρώ. Ήδη έχει συναπτεί η προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Τίνου Άνδρου για τη μελέτη και την κατασκευή του υδατοδρομίου της Άνδρου. Επίσης, στο θέμα της υγείας, είμαστε η πρώτη περιφέρεια που πραγματικά στηρίξαμε αυτό το θεσμό. Η περιφέρεια χορηγεί επίδομα 450 ευρώ στους γιατρούς που επανδρώνουν τα κενά στις θέσεις υγείας. Αυτό έχει συμβεί και στην Άμμο. Επίσης, πιστεύοντας ότι πρέπει να ποιοτικά να αλλάξουμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας, ήδη έχουμε κάνει 2 σεμινάρια, το 2015 και το 2017,
για την εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση των πελατών όλων των επιχειρηματιών του νησιού, σε Γάβριο, Μπατσίου, Χώρα και Κόρθη. Με τίτλο «Η νοοτροπία καθορίζει το μέλλον μας και η ποιοτική εξυπηρέτηση απαραίτητη για την προσέγγιση πελατών». Επίσης, για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, είναι σοκαριστική η κατάσταση που συναντήσαμε το 2015. Δύο ιδιοκτήτες από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Άνδρου δεν γνωρίζονταν καν φατσικά μεταξύ τους. Δημιουργήσαμε δύο συναντήσεις τοπικών παραγωγών με επιχειρηματίες. Μία στο επιμελητήριο και μία στο Holiday Άνδρος. Τα αποτελέσματα εξαιρετικά. Κλειστήκαν συμφωνίες και μπήκαν στα ξενοδοχεία τα ντόπια προϊόντα. Επίσης, το Νοέμβριο του 2015 διοργανώσαμε συνάντηση ενημερωτική για το χωροταξικό, πάνω από 60 άτομα παρόντα. Μηχανικοί, επενδυτές, αλληλείς, κτηνοτρόφοι. Δώσαμε το βήμα στην τοπική κοινωνία μόνη της να σχεδιάσει μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη καθορίζοντας χώρους χρήσης. Δυστυχώς η ανταπόκριση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Δουλέψαμε μόνοι μας και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πολυκράτη Στέλιο και τον κύριο Μανάλη Χρήστο που πραγματικά ήταν οι μόνοι που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Δουλέψαμε και ήδη σε μια συνάντηση που είχα πριν δύο μήνες με τον χωροτάχτη με ενημέρωσε ότι οι προτάσεις που έχουν σταλεί ήδη προσέγγιση στο Υπουργείο είναι η άρση της μεγάλης αδικίας για την Άνδρο. Το νησί πάβει να είναι χαρακτηρισμένο, κορεσμένο τουριστικά. Άρα μπορούν να αναπτυχθούν και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης, προβλέπεται δημιουργία πρότυπων οικισμών. Άλλο ένα μεγάλο κομμάτι που οργανωμένα πια μπορούμε στην Άνδρο να αναπτύξουμε όχι μόνο την κατασκευή, αλλά και την προσέγγιση κόσμου. Ο απερχόμενος δήμαρχος έχει την ευθύνη για όλες τις ευκαιρίες που χάθηκαν μέχρι τώρα, για τη συνεχιζόμενη διαίρεση του νησιού. Απόδειξη ότι του έφυγαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ήταν εκλεγμένοι την προηγούμενη φορά μαζί του. Ή επιλέγοντας άλλο βαθμό αυτοδιοίκησης, ή πηγαίνοντας σπίτι τους, ή πηγαίνοντας άλλες παρατάξεις. Είναι υπεύθυνος για τα σχολικά κτίρια που καταραίουν, για το αγροτικό ιατρείο του Κορθίου που δεν λειτουργεί και για τα τόσο άλλα που δεν θέλω να αναφερθώ. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση ένα φυλάδιο που κυκλοφόρησε ο κύριος Δήμαρχος που καρφώνεται τα πάντα. Ό,τι έργα είχε ξεκινήσει ο Γιάννης Γλινός και έκοψε τις κορδέλες ο κύριος Σούδης, τα έχει φωτογραφίσει. Φαίνεται πως είναι ο μόνος Δήμαρχος στην ιστορία που τα κάνει όλα μόνος του. Ποτέ δεν αναγνώρισε σε κανένα συνεργάτη τη δουλειά που έγινε. Η απαξίωση της πολιτικής σε πανελλήνιο επίπεδο είναι δεδομένη. Εγώ είμαι περήφανος που μπορώ, προσελκύω και εμπνέω νέους ανθρώπους οι οποίοι στη σημαντική τους πλειοψηφία δεν έχουν ξανασχοληθεί. Κάποιοι δυστυχώς φρόντισαν την αυτοδιοίκηση να την κάνουν κακόφημη γειτονιά και με δυσκολία νέοι και άφθαρτοι άνθρωποι να ενεργοποιούνται σε αυτή
Σας καλώ να στηρίξετε το συνδυασμό μαζί για την Άνδρο. Είμαστε ένα νέο σχήμα που υπόσχεται μια νέα πνοή για το νησί μας. Με σεβασμό στις παλιότερες γενιές, με ενέργεια, με όραμα, με τιμιότητα. Αγαπητοί μου συντοπίτες, πρέπει να βάλουμε τέλος στη διοίκηση των ημετέρων και στην κατοικοδιαχείριση. Ελάτε μαζί να αντιδράσουμε. Μην επιβραβεύσετε με την ψήφο σας το σύστημα της τοπικής διαπλοκής που έφερε ένα ολόκληρο νησί πίσω, σε πλήρη αδράνεια. Να γυρίσουμε την πλάτη. Ξαφνικά, όσοι μας περιφρονούσαν τόσα χρόνια, εμφανίζονται τώρα, τάζοντας, χτυπώντας μας φιλικά στην πλάτη, επειδή ήρθαν οι εκλογές. Αλήθεια, ο κύριος Σουσούδης το κόρτι το ήξερε 6 μήνες πριν. Εγώ εδώ ήμουν συνέχεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον που ποτέ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει στο ελάχιστο την πρώτη. Σας προτρέπω όλους να σκεφτείτε ότι η ψήφος δεν είναι συγγενική υποχρέωση, ούτε απόδειξη φιλίας. Να ψηφίσετε τους άξιους και αυτούς που μπορούν την Άνδρο να την πάνε μπροστά επιτέλους. Μαζί μπορούμε να κάνουμε την Άνδρο μας αυτό που της αξίζει να είναι. Μαζί μπορούμε να κάνουμε όλους τους Ανδριώτες μια μεγάλη αγαπημένη οικογένεια. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την Άνδρο. Εμείς ερχόμαστε για να ενώσουμε το νησί, σκεφτόμενοι το άγριο του νησί μας. Την Άνδρο που ονειρευόμαστε και αγαπάμε. Την Άνδρο που αξίζουν τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.